4 Μαρτίου Γερασίμου Οσίου του Ιορδανίτου Παύλου Ιουλιανής Κοδράτου Ακακίου και Στρατονίκου των Μαρτύρων Γρηγορίου Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου Γρηγορίου Επισκόπου Άσου Ο Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς στην Λυκία τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα από την παιδική του ηλικία ζούσε με φόβο Θεού. Νέος ακόμα περιβλήθηκε το μοναχικό σχήμα και στα χρόνια του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Πογονάτου αποσύρθηκε για άσκηση στην εντονότερη έρημο της Θηβαΐδας. Όταν κάποτε ο Όσιος Γεράσιμος επισκέφθηκε τον Όσιο Ευθύμιο που ήταν βαθύς γνώστης των γραφών και τον άκουσε με ταπεινό φρόνημα κατάφερε και ανεγνώρισε την ορθόδοξη αλήθεια της πίστεώς μας. Σαν χαρακτήρας, ο Γεράσιμος ήταν πολύ αυστηρός στον εαυτό του. Έτρωγε και κοιμόταν όσο χρειαζόταν. Έλεγε μάλιστα ότι όποιος θέλει να ζήσει περισσότερο, πρέπει να κοιμάται λιγότερο. Όχι μόνο διότι ο πολύς ο ύπνος κάνει τρυφυλό το σώμα, άρα ανίσχυρο στους κόπους, και πολύ ευάλωτο στις ασθένειες, αλλά και διότι η ζωή είναι το κυρίως μέρος του χρόνου που έχουμε συνείδηση. Πότε συμβαίνει αυτό όταν είμαστε ξύπνοι και προσέθετε, είπαν οι σοφοί, τον ύπνο πως είναι αδελφός του θανάτου. Θέλεις λοιπόν να βρίσκεσαι περισσότερα χρόνια στη ζωή, μείνε λιγότερες ώρες στο κρεβάτι σου διότι το κρεβάτι είναι ένα είδος φερέτρου και εμποδίζει από την ενέργεια που είναι η θεμελιώδης βάση της ζωής. Αργότερα ο Όσιος Γεράσιμος κοντά στον Ιορδάνη ίδρυσε κοινοβιακή αδελφότητα όπου όλοι μαζί ήταν με μία ψυχή και μία καρδιά. Τόσο πολύ μάλιστα προόδευσε στην καταθεών ζωή ώστε αξιώθηκε να τον υπακούν τα άγρια θηρία. Είναι γνωστή η περίπτωση του άγριου λιονταριού που τον διακονούσε. Οδηγούσε δε και τον όνο στο ποτάμι για να μεταφέρει νερό στον γέροντα. Κάποτε όμως περαστικοί έκλεψαν τον όνο και ο γεράσιμος διέταξε το λιοντάρι να μεταφέρει εκείνο το νερό από το ποτάμι. Πράγμα που με υπακοή το έκανε το θηρίο. Ώσπου ξαναπέρασαν από εκεί οι έμποροι. Τότε το λιοντάρι όρμησε εναντίον τους. Αυτοί έφυγαν τρομαγμένοι και το θηρίο πήρε τον όνον από το καπίστρι και τον έφερε στον Όσιο Γεράσιμο. Όταν εκοιμήθη ο Όσιος Γεράσιμος, το λιοντάρι πήγε δίπλα στον τάφο του και αφού βρυχήθηκε λυπημένα, άφησε εκεί την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με μία άλλη παράδοση, το λιοντάρι αυτό είχε κάποιο πρόβλημα στο πόδι του, είχε πατήσει κάποιο αγκάθι και ο Όσιος Γεράσιμος το θεράπευσε και του περιποιήθηκε την πληγή και από τότε το Λεοντάρι από ευγνωμοσύνη ακολουθούσε και προστάτευε τον Όσιο Γεράσιμο. Το μήνυμα της ημέρας μετάνια είναι το να μισήσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή, να εκλείνει από το κακό και να εκτελεί το αγαθό προηγείται δε αυτόν το να αυτοκατακριθεί κανείς για τα πλημελήματά του και να μεταμελείται ενώπιον του Θεού, να καταφεύγει σε αυτόν με συντετριμένη καρδιά και να προσπίπτει στο πέλαγο της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο να συναριθμηθεί με τους Υιούς του Θεού, Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.